ανεκλήθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τους πρόεδρους των επιμελητηρίων για τη στήριξή τους, καθώς και τον πρόεδρο των εξαγωγέων και των βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, όπου συμμετέχουν στο Συμβούλιο αυτό. Είναι ένα Συμβούλιο που βοηθάει την επιχειρηματικότητα, έχει στόχο να αναδείξει πραγματικά τις επιχειρήσεις και να τις στηρίξει. Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και με την απόφαση, είμαστε κοντά στην υλοποίηση ενός γραφείου, δηλαδή να κάνουμε ένα γραφείο στη Δυτική Μακεδονία, όπου το ΚΕΠΑΝΕΜ, ο διάμεσος φορέας, για να πούμε ακριβώς τι είναι και στους τηλεθεατές, είναι ο φορέας που αξιολογεί επενδυτικές προτάσεις αναπτυξιακές. Είναι έτοιμος να λειτουργήσει και ένα γραφείο, δηλαδή το επόμενο διάστημα στην περιοχή της Κοζάνης. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε ακόμα πιο κοντά στο κέντρο λήψεως αποφάσεων και θα δυναμώσουμε την επιχειρηματικότητα. Επίσης, στην χθεσινή συνεδρίαση, την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογοαπολογιστική, τέθηκε το θέμα των προγραμμάτων να είναι πιο ευέλικτα και εν όψη και της μεταρρυθμιστικής περίοδου να είμαστε πιο ευέλικτοι όσον αφορά στα επενδυτικά προγράμματα, να μην έχουν τόσες αγκυλώσεις και τόσα προβλήματα και για να αποκλείοντας τους επιχειρηματίες καλύτερα. Έχετε σχέδιο όσον αφορά και για το κομμάτι της απολιγνητοποίησης, επειδή το αναφέρατε? Κοιτάξτε, εμείς το κομμάτι της απολιγνητοποίησης έχουμε πει ότι θέλουμε η μετάβαση να είναι πολύ πιο αργή, είναι αδιανόητο σε τρία χρόνια ή σε πέντε να γίνει. Πιστεύουμε, γι' αυτό καλούμε, ξεκινάμε από κάτι προς τα πάνω. Μπορεί να έχετε δει καλά με τους επιχειρηματίες της περιοχής, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπου με προτάσεις και ιδέες θα αποτελέσουν, αν θέλετε, το μπούσουλα για το αναπτυξιακό συνέδριο. Πρέπει να δώσουμε εμείς το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να μας πούνε όλες τις προτάσεις τους, τις ιδέες, αλλά τις αγωνίες και τα προβλήματα. Γιατί μην ξεχνάμε, το μάρμαρο το πλήρωσαν την δεκαετία που μας πέρασε, την δεκαετία των μνημονίων, οι επιχειρήσεις. Ήδη το επιμελητήριό μας μετράει 1.700 λουκέτα σε επιχειρήσεις σε μικρές αυτοαπασχολουμένων. Εμείς καλέσαμε και την Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, τον κύριο Καρανίκα, να κάνει και αυτό στην έρευνά του, όπως έκανε και ο Γιώργος ο Καβαθάς, που έχει τιμή να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ και θα μας την παρουσιάσει στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με τις έρευνες και τις μελέτες για την αντιστάθμιση, αν θέλετε, και τα προβλήματα και τα ωφέλη που μπορούν να παρουσιαστούν από την μεταλλική περίοδο, εμείς είμαστε και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της ίσης διανομής των κονδυλίων. Θέλουμε τα χρήματα την επόμενη μέρα, αφού γίνει ένα σχεδιασμός αναπτυξιακός, ορθολογικός, να φτάσουν από τη μικρή επιχείρηση μέχρι τις επιχειρήσεις, τις μεγάλες εξαγωγικές που έχουμε στην περιοχή μας. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία να μείνουν στον τόπο μας, αλλά και να έρθουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και νέες επιχειρήσεις. Είμαι αντίθετος όμως στην δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών, αν αυτές πλήττουν τη μισθολογική κατάσταση των εργαζομένων. Είμαι όμως υπέρ στη δημιουργία, όπως το έχω πει πολλές φορές, στη δημιουργία φορολογικών ζωνών που θα δίνουν κίνητρα στον επιχειρηματία. Με χαρά βλέπω ότι ξανανοίγει ο φάκελος και τα θέματα που έχει βάλει το επιμελητήριο, που έχει βάλει το επιμελητήριό μας όσον αφορά το χερσαίο λιμάνι του διαμετοκομιστικού κέντρου της λειτουργίας των ΒΠΕ. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα έρθει, κύριε Βαγκατζά, η ανάπτυξη ποτέ. Χωρίς τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων, χωρίς τη λειτουργία των βιομηχανικών υποδομών της περιοχής, της ΒΠΕ δηλαδή, της Φλόρινας, όπως τόσο καιρό και τα ακούσει να λέμε και στα προηγούμενα συνέδρια με την προηγούμενη κυβέρνηση για το χερσαίο λιμάνι, το διαμετοκομιστικό κέντρο, τη λειτουργία του τρένου, τη λειτουργία την σύνδεση με τον κάθετο άξονα, είναι αυτές οι δομές οι οποίες πρέπει πραγματικά να υλοποιηθούν και να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ και να φτάσουμε και στην άλλη και στην οργάνωση της επιχειρηματικότητας. Είμαστε πολύ πίσω, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Θέλω να σας πω, κλείνοντας, κύριε Βαγκατζά, ότι αποφασίσαμε το επόμενο διάστημα να υλοποιήσουμε ένα αναπτυξιακό συνέδριο των επιμελητηρίων, όπου θα λάβει χώρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα είναι επιμελητηριακό, που θα αναδείξει δυνάμεις και αδυναμίες και θα κορυφώσει σε ένα κεντρικό στη Κοζάνη. Αυτή είναι η πρόταση των επιμελητηρίων όσον αφορά για τη μεταρρυθμιστική.